σε όλα τα επίπεδα παλιότερα και για τις αποζημιώσεις του πάλι ποτέ, είτε ήταν τέχνα, είτε ήταν δανδροκομεία, ήταν βαβάγια κλπ. Και έχουν πάρει πολλές φορές με προσωπικές παρεμβάσεις και τεκμηριωμένες ουσιαστικά, γιατί η παρέμβαση δεν είναι απλά και μόνο στείλεις ένα έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεις την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η αγροτική τάξη. Πρέπει αυτά τα οποία υποστηρίζεις πρέπει να τα έχεις δεόντως τεκμηριωμένα. Γιατί σε άλλη περίπτωση οτιδήποτε, δηλαδή όπως παράδειγμα και τώρα που μιλάμε για να εντάξεις ένα έργο οποιοδήποτε σε κάποιο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο πρέπει να έχεις μια όρμη μελέτη. Δεν κάνεις ένα χαρτί και να λες παρακαλώ όπως χρηματοδοτήσετε την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Λες τα θέλει, λες τα προαπαιτούμενα τα οποία απαιτεί το συγκεκριμένο. Παράδειγμα τότε με τα μαμάκια ειδικά να σε αναφέρω, ενώ ο καθένας του Ευρυάδη σαφέστατος και έλεγε ότι μετά την 15η Μαΐου μπορούσαν να αποζημιωθούν για Πανασπορά κλπ. Το τεκμηριώσαμε ότι ναι, μεν οι βροχές ήταν προγενέστερες την 15η Μαΐου πριν όμως και δεν καλύπτει προποπτώσεις, ούτε και τότε. Απλά και μόνο τεκμηριώσαμε ότι λόγω των υπερβολικών προποπτώσεων και λόγω της μη δυνατότητας παροχέτευσης όλων αυτών των ομβρίων από πλευράς του ποταμού Λουδία, υπερχειλίζανε οι στρεμιστικοί τάφροι, οι οποίοι ουσιαστικά λειτουργούσαν σαν αποστρεμιστικοί, και λειτουργήσανε αντίστροφα. Με αποτέλεσμα τα νερά από το Λουδία να μπαίνουν στα στρεμιστικά αυτά. Και μετά την 15η Μαΐου εξακολούθησαν τα χωράφια και είναι κατακλυσμένα με νερό. Και τώρα με υπόψη το αυτό που έλεγα και κάλυψε το σύνολο των εκτάσεων αυτών, ενώ σε άλλη περίπτωση σου λέει κύριε δεν σε καλύπτω.